έγινε συμπλοκή μεταξύ φιλάθλων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Από το γκρουπ σας. Κάποια άτομα πρέπει να ήταν από το γκρουπ, κάποια άτομα πρέπει να ήταν εξωτερικοί παράγοντες, μέλη διαφόρων συνδέσμων κτλ. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Στη συνέχεια τα αίματα άναψαν. Με μπουκάλια, με σιδεροπινιές, ξύλα, ό,τι βρίσκαν μπροστά τους. Έγινε επίθεση σε κάποια άτομα από το γκρουπ. Προφανώς επειδή ήταν διαφορετικής ομάδας η μένα από τους δε. Και με αυτόν τον τρόπο κλιμακώθηκε μια μάχη, να το πούμε έτσι. Άγριο ξύλο έπεσε κατά τη διάρκεια της παρέλασης του πατρινού καρναβαλιού στη διασταύρωση των οδών Σαχτούρη και Κορίνθου, όταν οπαδοί μιας ομάδας συνεπλάκησαν με μέλη καρναβαλικού πληρώματος που εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο. Μέχρι και τα ΜΑΤ επενέβησαν, καθώς οι επιθέσεις γίνονταν ακόμη και με λωστούς και μπουκάλια, ενώ κάποιοι από αυτούς που χτυπούσαν τους καρναβαλιστές φορούσαν κράνη και κουκούλες. Έχει σκίσει το φρύδι μια κοπέλα και ένα γόρι έχει χτυπηθεί στην πλευρά. Είναι λυπηρό να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στο καρναβάλι της Πάτρας, είτε αποτελούν δυσφήμιση, κάνουν τον κόσμο να νιώθει ότι δεν είναι ασφαλής και πιστεύω ότι ο Δήμος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της περιφρούρησης για να ελαχιστοποιηθούν τέτοια φαινόμενα. Σύμφωνα πληροφορίες, δύο νεαρές κοπέλες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ υπήρχαν πολλοί άλλοι που δέχτηκαν χτυπήματα. Αποτέλεσμα των επεισοδίων, η μισή από το πλήρωμα να τρομοκρατηθούν και να μην παρελάσουν.